Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Χρήστος Οδούκας για το eagros.gr, όπου σήμερα εδώ στην Αλεξανδρούπολη είμαστε στην έκθεση Alexpo 2023, τέταρτη μέρα, όπου σήμερα εμφανίζονται 9 η ώρα οι Les Revoir. Κοντά μας σήμερα η Αλεξάνδρα Μπουνάτσα. Αλεξάνδρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χρήστο μου, και καλησπέρα στην αγαπημένη μας Αλεξανδρούπολη. Καλώς όρισες. Μεγάλη μας χαρά και τιμή που σε έχουμε για άλλη μια φορά εδώ, γιατί, κυρίες και κύριοι, πρέπει να το πούμε αυτό. Η Les Revoir και η Αλεξάνδρα έχουν εμφανιστεί πάρα πολλές φορές στην Αλεξανδρούπολη. Θεωρώ ότι ίσως η πόλη μας είναι η επαρχιακή πόλη με τις περισσότερες εμφανίσεις σας. Μπορεί να ισχύει, ναι, γιατί κάθε φορά, τουλάχιστον 2 με 3 φορές, ερχόμαστε στην Αλεξανδρούπολη και γι' αυτό είπα και αγαπημένη, επειδή έχει ένα εξαιρετικό κοινό που κάθε φορά μας αγκαλιάζει. Ναι. Κάθε φορά λοιπόν τους αγκαλιάζουμε, έτσι και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω σήμερα τι ρεπερτόριο θα ακούσουμε και τι θα απολαύσουμε. Λοιπόν, στις βαλίτσες μας έχουμε 2 δίσκους, έχουμε διάφορα άλλα σίγγλ, έχουμε το καινούργιο μας σίγγλ, το Γιατί Φοβάσαι, οπότε θα μοιραστούμε σίγουρα τα δικά μας τραγούδια, αγαπημένες άλλες διασκευές, θα χορέψουμε, θα τραγουδήσουμε, θα περάσουμε υπέροχα. Θα περάσουμε υπέροχα λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Να αναφερθούμε λίγο για τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας που δυστυχώς δεν τους έχουμε κοντά. Ξέρεις ότι έχω και μια συμπάθεια για τον Κώστα, οπότε για... Τον Κώστα τον Καραμίτσο. Ναι, λοιπόν. Το αγαπημένο μας έτσι παιδί στην μπάντα. Ο Κώστας ο Καραμίτσος λοιπόν στα πλήκτρα, στις παραγωγές, στο πρόγραμμα, στα φωνητικά είναι το πολυεργαλείο μας και αγαπημένος του κοινού φυσικά, με τρομερή προσωπικότητα. Και φέτος, από φέτος μαζί μας έχουμε και τον Θοδωρή Αμαξόπουλο που είναι στην ακουστική κιθάρα. Τέλεια. 10 χρόνια πορεία από το 2014, από εκείνο το υπέροχο, κυρίες και κύριοι, θα ξανάρθεις. Ερχόμαστε στο 2023. Όλη αυτή η πορεία λοιπόν των 10 ετών, τι σου αφήνει, τι συναισθήματα σου αφήνει? Εντάξει, για να έχουμε το φτάσει... πρόσημο. Ναι, είναι ένα θετικό πρόσημο σίγουρα. Mm-hmm. Αφού φτάνουμε 10 χρόνια να συνεργαζόμαστε σταθερά, οι ίδιοι και οι ίδιοι άνθρωποι, πάει να πει ότι κάτι συμβαίνει πολύ καλά. Mm-hmm. Αγαπάμε πολύ τα τραγούδια που κάνουμε, τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε. Κάθε χρόνος είναι και καλύτερος, καλύτερος από άποψη κοινού, καλύτερος από άποψη συναυλιών. Mm-hmm. Επομένως, ποιος άνθρωπος στην ηλικία μου και στην ηλικία των παιδιών δεν θα ήθελε να έχει ζήσει μια τόσο ωραία πορεία αυτά τα 10 χρόνια με τους Les Revoir. Ωραία. Η καραντίνα πέρασε, δεν ξέρω, ήταν δημιουργική η καραντίνα? Ήταν πολύ ωραία. Mm-hmm. Ο καθένας μας δημιούργησε έτσι πράγματα, είδαμε μια διαφορετική οπτική του εαυτού μας. Ο Κώστας έκανε έναν ολοκληρωμένο δίσκο, τον 7ο όροφο, τον οποίο αξίζει να μπείτε να ακούσετε, και υπογράφει σαν δημιουργός ως Κάπα. Και εγώ φυσικά τα 3 αυτά τραγούδια, τον ήρωά μου, το ένα γύρω τον κόσμο που δημιουργήθηκε με στην καραντίνα και το Όπιο. Και τώρα έρχεται και το Μεσάνυχτα. Αυτό είναι η είδηση, κυρίες και κύριοι. Το καινούριο τραγούδι λοιπόν της Αλεξάνδρας. Αλεξάνδρα Μπουνάτσα, θα το βρείτε. Πώς το είπαμε, τίτλος? Μεσάνυχτα. Μεσάνυχτα. Ναι. Μάλιστα. Θα μας εξηγήσει λίγο το κόνσεπτ του τραγουδιού. Το κόνσεπτ λίγο μπορείς. Η αλήθεια είναι ότι φεύγω πρώτη φορά από το πιο κοινωνικό θέμα στα τραγούδια και πηγαίνω στους έρωτες και τις σχέσεις. Οπότε μιλάει για σχέση, mm-hmm. για μια σχέση πρώην εραστών που mm-hmm. δεν έληξε καλά και το θύμα σε αυτή την περίπτωση είναι ένας άνδρας. Δύσκολο αυτό, κυρίες και κύριοι. Γνωρίζω ότι είσαι πολύ σωστή, χρησιμοποιείς ορθά θα έλεγα, γενικότερα τα social media, γιατί σε παρακολουθώ κι εγώ. Θεωρείς ότι βοηθάνε σε έναν καλλιτέχνη? Ναι, σίγουρα. Στην εποχή που ζούμε, αν δεν ξέρεις να χειρίζεσαι τα social media, θεωρώ ότι δεν έχεις και σωστό μέλλον. Όχι ότι οι άνθρωποι που δεν χειρίζονται social media και έχουν φτάσει σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο δεν είναι άξιοι, εννοείται όλοι είναι άξιοι. Απλά, αν θέλεις να πεις ότι ζεις στην εποχή τη σημερινή, το 2023, πρέπει να ξέρεις να τα χειρίζεσαι. Μάλιστα. Η συνεργασία σας με τον Στέφανο Κορκολή, σημαντική θα έλεγα, γιατί και το άλμπουμ ήταν υπέροχο. Θα τα ακούσουμε απόψε, συγγνώμη. Θα τα ακούσουμε απόψε. Εννοείται, θα ακούσουμε τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια από αυτό το άλμπουμ. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, δηλαδή, σχόλη και τρίψαλα και όλα. Εννοείται όλα, τους 5 ανέμους. Μπράβο, έπος. Πολύ ωραία. Καλοκαίρι, έρχεται. Γεμάτο. Τι περιμένουμε? Περιμένουμε πάρα πολλά lives. Mm-hmm. Όπως είπα, το Γιατί Φοβάσαι κυκλοφόρησε και πολύ πρόσφατα, οπότε... Είναι το τελευταίο, ναι. Θα περιμένουμε και κάτι από Les Revoir και... τώρα από τη νέα σεζόν, σίγουρα. Νέα σεζόν. Ήδη κυκλοφόρησε και δεν έχει πολύ λίγο καιρό το Μεσάνυχτα, λέω, το Γιατί Φοβάσαι. Γιατί Φοβάσαι, εντάξει. Έρχεται και το Μεσάνυχτα. Θα τα παίζουμε όλα μέσα στα live μας. Έχουμε πάρα πολλά live.
Κάθε Τετάρτη θα είμαστε στην Κατερίνη, όπως και πέρυσι. Όλο το καλοκαίρι. Ναι, ναι. Όπως και πέρυσι, ναι. Ωραία. Χαλκιδική, Βόρεια Ελλάδα γενικά. Ευελπιστούμε να σας ξαναδούμε εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Ήθελα να το ρωτήσω αυτό. Plus Records, Χάρης Πρόιος, σιγουριά, έτσι. 10 χρόνια, μια ιστορία, μια συνεργασία, μια οικογένεια. Σιγουριά, σιγουριά. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κάπως έτσι θέλω να κλείσουμε. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία κιόλας. Θα σας απολαύσουμε, κυρίες και κύριοι. Και εσείς μπορείτε να έρθετε σε λίγο εδώ πέρα, στην Αλέξπο, και να απολαύσουμε Les Eaux Revoir. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Σας ευχαριστώ. Φιλιά, φιλιά.